Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Μεσσηνίας, οι οποίοι έχουν περιέλθει στα όριά τους, με το θέμα της σταφίδας να είναι ένα από τα πολλά που αντιμετωπίζουν. Για άλλη μια χρονιά φαίνεται με πολύ μεγάλη κοροϊδία και από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και από την πλευρά της περιφέρειας. Το 80 με 90% της σταφιδικής καλλιέργειας έχει ξεριζωθεί. Οι αγρότες είμαστε σε απόγνωση. Μιλάμε για πολύ μεγάλη κοροϊδία για την τιμή της σταφίδας. Δεν καλύπτει όχι το κόστος παραγωγής, τίποτα δεν καλύπτει. Απλώς θα εξαφανιστούν, θα ξεκολουθούν τα χτήματα όλα. Το ζήτημα της σταφίδας, ωστόσο, δεν είναι το μόνο. Έτσι, οι παραγωγοί έθεσαν όλα όσα τους απασχολούν και στον αντιπεριφερειάρχη, που είναι αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα, σε μια συνάντηση που είχαν μαζί του σήμερα το μεσημέρι. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το κόστος παραγωγής. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Τα πετρέλαια έχουν τη διπλή τιμή από πέρυσι. Τα ψίχουλα που μας δώσανε ως ενίσχυση από το πετρέλαιο είναι ελάχιστα έως μηδαμινά. Είναι αγρότες που πήραν 50 και 40 ευρώ, ούτε καν ένα γέμισμα στο τοπόζιτο των τρακτέρ. Προβλήματα έχουμε με τον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει την παραγωγή μας στο μέτρο που χρειάζεται για να μπορέσουμε κι εμείς να βγάλουμε τουλάχιστον τα χρήματα που δίνουμε κάθε χρόνο που αυξάνουν συνέχεια τις εισφορές. Αυτό που μας καίει άμεσα είναι και με τους εργάτες γης. Πάλι και σε αυτό το θέμα το Υπουργείο, ενώ 2 χρόνια ξέρει το πρόβλημα, δεν κάνει τίποτα και κοντά και η περιφέρεια. Ορισμένοι έχουν πάρει τα βιτία, τους χαιρετάνε και εμείς πληρώνουμε δακοκτονία. Δηλαδή, αν θα ρεντηθεί τη Δευτέρα, έχουν περάσει 5 μέρες και θα πάει 6, αυτή η ζημιά που θα γίνει, ποιος θα την πληρώσει? Να δώσεις, γιατί το ΓΟΕΒ υπολειτουργεί, το ξέρεις αυτό χρόνια. Λοιπόν, και δεν μπορεί με ένα GCB μικρό να ανοίξει όλα τα προστρακιστικά. Αφήνει ελεύθερες ελληνοποιήσεις. Αφήνει, δεν υπάρχει έλεγχος, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου και αυτά ξέρω. Δεν υπάρχει έλεγχος στις εισαγωγές. Τα εφόδια, τα αγροτικά έχουν πάρει 300% επάνω. Εμείς δεν μπορούμε πλέον να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας, στις καλλιέργειες. Το δεύτερο είναι το θέμα με τα τσακάλια, ότι μπαίνουν στα κοπάδια μας και τα κατασπαράζουμε. Τα προβλήματα πολλά. Ο αντιπεριφερειάρχης ευνηδιάστηκε, όπως είπε στους παραγωγούς, δεν είχαν κλείσει κάποιο ραντεβού μαζί του, ενώ τους κατήγγειλε για λαϊκισμό, αναφερόμενος στην παρουσία του συνεργείου της τηλεόρασης Best. Να το επιβαδιάσουμε. Τώρα θέλεις να λαϊκίσεις? Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και δεν ήθελα τώρα να λαϊκίσουμε και δεν έχουμε να κερδίσουμε και τίποτα από λαϊκισμό. Δεν είμαστε εδώ κανένας από εμάς, ούτε υποψήφιοι δημάρχοι, ούτε αντιδημάρχοι, ούτε τίποτα. Το κανάλι δεν το χρειαζόμαστε. Κάθε μέρα πάμε στο χτήμα μας, χωρίς κανάλια και ξέρουμε τι τραβάμε. Εδώ ακούτε τον πόνο του καθενός τώρα και βγαίνει μια αγανάκτηση, η οποία δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας πλέον. Και γι' αυτό βγαίνει αυτή η αγανάκτηση. Αυτό που είπε πριν, ότι λόγω της κάμερας εδώ και τα λοιπά, εμείς δεν έχουμε δώσει ενδιαφέρον. Όχι. 6 χρόνια τώρα που έχουμε την Ομοσπονδία και τους Αγροτικούς Συλλόγους, θεωρώ ότι εμείς θέτουμε τα προβλήματά μας υπόψη σας. Θέλουμε και εμείς, ξέρω εγώ, να αναδειχθούν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Δεν είναι ότι εμείς πάμε για κάτι πιο. Πάμε να κερδίσουμε και να έχουμε ωφέλη. Θεωρώ ότι αυτό που είπατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, με τις κάμερες είναι λάθος. Δεν το έχουμε ξανακάνει. Εκεί στα παλαμάκια έφτασα να το πω. Δεν μπορεί να βαράει παλαμάκια τώρα. Όχι, δεν έχει το υπουργό, όχι, δεν χειροκροτάμε και δεν είμαι εκεί. Εγώ δεν χειροκροτάω κανένα, αδερφέ. Λοιπόν, και έχω συγκρουστεί με όποιους πρέπει και μπορώ, έτσι δεν μπορούμε να τα βάλουμε με όλους, συγκρούομαι.